Σάββατο 16 Ιουνίου στη 1:30 το μεσημέρι, 4 μίλια νότια των Σπετσών, ο Αυστριακός ελεύθερος δίτης Herbert Nitsch καταδύθηκε με μία ανάσα στο εξωπραγματικό βάθος των 214 μέτρων. Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία ελεύθερης κατάδυσης που ονομάζεται No Limits, δηλαδή χωρίς όρια. Σε αυτή την κατηγορία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι δίτες καταδύονται κρατημένοι σε έναν υποβρύχιο καταβυθιστή με έρμα ή έλκυθρο όπως ονομάζεται, κατά μήκος ενός ποντισμένου σχοινιού και ανεβαίνουν με τη βοήθεια μπαλονιού ή ανυψωτικού μηχανήματος. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να αγγίζουν την τελειότητα. Ο κριτής αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση. Μένουν 30 δευτερόλεπτα. Herbert παίρνει τις τελευταίες του αναπνοές και η κατάδυση στην Άβυσσο ξεκινάει. Για αυτούς που αναρωτιούνται για το μπουκάλι της Coca-Cola, είναι ένα σύστημα αποθήκευσης αέρα για τις εξισώσεις στα βαθύτερα. Ο δίτης βρίσκεται ήδη στα 100 μέτρα και συνεχίζει. Meters. 140 μέτρα. 140 meters. 100 meters. Ο Herbert άγγιξε το κατώτατο βάθος, 214 μέτρα. Είναι απίστευτο και πριν μερικά χρόνια θεωρητικά ανέφικτο να φτάσει άνθρωπος σε τέτοια βάθη με μία ανάσα. Η διαδικασία της ανάδυσης είναι κρίσιμη και αγωνιώδης για όλους. Έχουν περάσει 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. He's off the sled. 330. Alex,
Για να αποφύγει ενδεχόμενη νόσο των διτών, ο Νίτς σταματάει την ανάδυσή του στα 10 μέτρα για ένα λεπτό. Η έξοδος είναι επιτυχημένη. Η ανακούφιση απλώνεται στα πρόσωπα όλων. Η προσπάθεια διήρκησε 4 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα, χωρίς ανάσα. Ο κριτής αναγγέλει ότι η προσπάθεια είναι έγκυρη. Ο Herbert Nitsch είναι ο κάτοχος του νέου παγκόσμιου ρεκόρ στην κατηγορία No Limits. 214 μέτρα. Μετά οι πανηγυρισμοί. Τα κατάφεραν όλοι μια χαρά. Η πίεση που δέχτηκε στο κατώτατο βάθος ο δίτης ήταν 22,4 ατμόσφαιρες. Ενώ οι παλμοί της καρδιάς μπορεί να πέσουν και κάτω από τους 10. Το ανθρώπινο σώμα δείχνει προσαρμογές που ενισχύουν τη θεωρία του Homo Delphinus, ότι δηλαδή η καταγωγή του ανθρώπου μάλλον έρχεται από τα δελφίνια και τις φάλαινες παρά από τους πιθήκους. Ο Herbert Nitsch είναι ένα ζωντανό παράδειγμα.